Αγαπητοί συμπατριώτες, σήμερα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα μεγάλο θέμα που είναι μετανάστευση των ποντίων από τον Πόντο στα όρια της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Είναι ένα τεράστιο θέμα και έχουμε στην διάθεσή μας χιλιάδες σελίδες από τα αρχεία της Ρωσίας και άλλα και άλλων χωρών για αυτό το ζήτημα. Αρχιακό υλικό το οποίο περιλαμβάνει μέχρι και ονόματα, ηλικίες των ανθρώπων, από που ήρθαν, που κατοικήσαν τελικά. Φυσικά είναι αδύνατο να τα δούμε όλα σήμερα, χρειάζονται μέρες ολόκληρες. Γι' αυτό θα προσπαθήσω μέσα σε μερικά λεπτά να παρουσιάσω τα κύρια μέρη στα οποία μετανάστευσαν οι πόντοι. Μετανάστευσαν από το Πόντο κυρίως στην Γεωργία. Βρίσκονται βέβαια και στην Ρωσία και στην Ουκρανία, απλώς εκεί βρέθηκαν για άλλους λόγους και μάλιστα μεμονωμένοι άνθρωποι. Ενώ οργανωμένα η μετανάστευση γινόταν στην Γεωργία. Έχουμε λοιπόν τις κύριες περιοχές στις οποίες κατοικούσαν οι Έλληνες. Ναι, καταρχήν να αναφερθούμε και στους λόγους. Οι κύριοι λόγοι ήταν οι πόλεμοι, οι Ρωσο-Οθωμανικοί πόλεμοι για την ακρίβεια. Αλλά πρέπει να συγκεντρωθούμε περισσότερο νομίζω στα τέλη του 18ου αιώνα και αρχές 19ου. Δηλαδή 1770-80 μέχρι 1820-30. Σε εκείνα τα 50-60 χρόνια μετανάστευσαν οι περισσότεροι συνανθρωποί μας από τον Πόντο. Λοιπόν, περίπου 10 λεπτά θα χρειαστούμε να αναφερθούμε στα μέρη της Γεωργίας όπου κατοικούσαν συμπυκνωμένα οι Έλληνες του Πόντου. Ύστερα θα έχουμε πιο ελεύθερο θέμα, θα μιλήσουμε για την μετανάστευση προς την Ελλάδα, αλλά θα αναφερθούμε και στους διωγμούς των Ελλήνων και άλλων λαών φυσικά από τον Στάλιν. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε με την περιοχή Μπορζόμη, μια γνωστή περιοχή, και ένα φημισμένο ελληνικό χωριό της Ιχής Τζουάρη. Βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιόμετρων από την πόλη Μπορζόμη, σε υψόμετρο 1.800 μέτρων. Είναι χτισμένο στην όχθη του ποταμού Αμπανοτσκάλι, που είναι παραπόταμος του ποταμού Μπορτζομού, στα βόρεια πλευρά της οροσειράς Τριαλέτη. Το χωριό περιβάλλουν δάση και έλατα και πεύκα. Είναι το μοναδικό ελληνικό χωρίο στην σημερινή περιοχή του Μπορζόμα. Στα χρόνια του Κρυμαϊκού Πολέμου 1853 με 1856, ένα μέρος των προγόνων που ζούσε στις πόλεις Τραπεζούντας, Γκιούμις Χανέ, που είναι η Αργυρούπολη, και στις περιοχές τους αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα σπίτια τους και να μεταναστεύσει στην αυτοκρατορική Ρωσία και συγκεκριμένα στις περιοχές Αχαλτσίχ και Αχαλκαλάκη. Παλιά στο χωριό κατοικούσαν περίπου 1.200 οικογένειες. Σήμερα ωστόσο στο χωριό αυτό έχουν απομείνει λίγα ηλικιωμένα άτομα. Και μάλιστα έχω και προσωπική εμπειρία, έχω πάει σε αυτό το χωριό μερικές φορές και μάλιστα ήταν τα πρώτα ελληνικά που έχω μαθεί εκεί, τις πρώτες λέξεις, επειδή οι εθνικές γλώσσες στην Σοβιετική Ένωση ήταν όχι ακριβώς απαγορευμένες, απλώς δεν υπήρχε προσωπικό το οποίο θα μπορούσε να διδάσκει τους Έλληνες στα ελληνικά. Αυτό το καταφέραμε μόνο στα τελευταία χρόνια εκεί, στα χρόνια της Περιστρόικας. Ωστόσο τα πρώτα ελληνικά μου έμαθα εκεί, σε αυτό το χωρίο ακριβώς, που πήγα για μερικές μόνο εβδομάδες. Μετά έχουμε το Ιραγκά, μια περιοχή του Τετριτσκάρο, η αγροτική ελληνική κοινότητα του Ιραγκά. Αυτή η κοινότητα αποτελείται από 6 χωριά. Οι κάτοικοι αυτών των χωριών είναι ελληνόφωνοι, προερχόμενοι από την περιοχή της Τραπεζούντας, όπου και κατοικούσαν στα χωριά Σάντα, Ημέρα, Λαραχάνη, Καλαχκούρ και στο χωριό Κεαλαμπούρ της περιοχής Γκιούμις Χανέ, όπως είπαμε Αργυρούπολη. Αυτά τα ελληνικά χωριά βρίσκονται στην ορεινή περιοχή της Τραπεζούντας. Ένα μέρος του ελληνικού πληθυσμού οδηγήθηκε από τους κατακτητές σε αφανισμό.
ιδιαίτερα μετά την ήττα των ρωσικών στρατευμάτων στον Κρυμαϊκό πόλεμο. Οι Έλληνες ήταν έτοιμοι να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και ήθελαν να εγκατασταθούν στα εδάφη της αυτοκρατορικής Ρωσίας και πιο συγκεκριμένα στον Κάυκασο. Το μεγαλύτερο μέρος του αντρικού πληθυσμού των μεταναστών ήταν μάστορες λιθοξόοι. Ήταν μάλιστα οι καλύτεροι επαγγελματίες στην περιοχή της Τραπεζούντας. Οι μάστορες αυτοί προτίμησαν να εγκατασταθούν στην Τυφλίδα και να ασχοληθούν με την τέχνη τους. Εκείνοι όμως που δέχτηκαν να παραμείνουν στα καινούρια χωράφια, ίδρυσαν τους εξής οικισμούς. Μεγάλη Ιραγκά, Τζιγκρασένη, Ιβάνοφκα και Τελιάνοφκα. Όλα τα χωριά τέλος αποκαλούνταν με το όνομα η Αγροτική Ελληνική Κοινότητα της Ιραγκά. Ύστερα μπορούμε να πάμε στην Δημοκρατία της Ατζαρίας και έχουμε τον οικισμό Άτσκβα. Ως συνοικισμός το χωριό Άτσκβα δημιουργήθηκε στα χρόνια 1883 με 1885 από τους Έλληνες μετανάστες από την περιοχή της Τραπεζούντας. Αχαλσέν. Αυτός ο οικισμός δημιουργήθηκε από μετανάστες από την περιφέρεια της Τραπεζούντας στα χρόνια 1881 με 83. Στην αρχή οι Έλληνες είχαν τακτοποιηθεί προσωρινά στην πόλη Βατούμ, όμως στην εποχή εκείνη δεν υπήρχαν κατάλληλες εργασίες και κυρίως δεν υπήρχαν ελεύθερα κτήματα για τους μετανάστες αγρότες. Όντας σε απόγνωση, οι τελευταίοι ζήτησαν από τις τοπικές αρχές να τους παραχωρήσει γη για καλλιέργεια και το δικαίωμα εγκατάστασης στην γύρω περιοχή του Βατούμ. Και έτσι το 1883 στην περιοχή Βατούμ δημιουργήθηκε ένα ακόμα ελληνικό χωριό με γεωργιανό όνομα Χαλσέν, που στα ελληνικά σημαίνει νέος οικισμός. Ύστερα έχουμε το Κουίρικε. Αρχικά ο πληθυσμός του χωρίου ήταν ολιγάριθμος και χαρακτηρίστηκε κανονικό χωρίο πολύ αργότερα, δηλαδή στα τέλη του 19ου αιώνα. Οι Έλληνες ήταν από την Τραπεζούντα, τη Σάντα, τα Σούρμενα και άλλες περιοχές. Ύστερα, Ντάγκβα. Αυτό το χωρίο δημιουργήθηκε στα χρόνια 1883 με 84. Επίσης από μετανάστες από την Τραπεζούντα. Μετά έχουμε την περιοχή Καχετία και έναν οικισμό Κβέμο Κέντι. Το χωρίο αυτό βρίσκεται στην κοιλάδα του Σιράκ και είναι το μοναδικό ελληνικό χωριό στην ευρύτερη περιοχή της Καχετίας που ανήκει στην Γεωργία. Σε αυτό το χωριό μαζί με τους Έλληνες κατοικούσαν και μέλη ορεινών φυλών των Ψάβων, Χευσούρων και Μτιούλων. Το χωριό αυτό ιδρύθηκε την δεκαετία του 1930 από 80 ελληνικές οικογένειες. Ύστερα έχουμε την αυτόνομη δημοκρατία της Απχαζίας. Αζάντα, ελληνικό χωριό που ιδρύθηκε από τους πρόσφυγες από την κομμούπολη της Σάντας, της περιφέρειας Τραπεζούντας. Ύστερα, Αλεξάνδραυσκα ή Μπαχμαράν. Η πρώτη ονομασία που πήρε το χωρίο αυτό, ωστόσο από τους ιδρυτές του, ήταν Μπαχμαράν, το οποίο οι Έλληνες μετανάστες είχαν φέρει από την Ανατολία. Η λέξη αυτή αποτελείται από δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι περσική λέξη μπακ, που στα ελληνικά σημαίνει κήπος, και το δεύτερο μέρος είναι γεωργιανή λέξη μαράνι, που σημαίνει αποθήκη κρασιού. Και οι ιδρυτές του χωρίου αυτού κατάγονταν από την Αργυρούπολη ή Γκιουμισχανά. Οικισμός Αντρέευσκαια ή Ζουρνατσαντών. Είναι λίγο περίεργες ονομασίες, γι' αυτό μερικές φορές με δυσκολία τα διαβάζω. Το χωρίο αυτό ιδρύθηκε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1860 από μετανάστες από Τραπεζούντα. Ύστερα, Δημήτριευσκαια. Αυτό το χωρίο ιδρύθηκε το 1880 στην περιοχή Γουμιστά της Απχαζίας από ελληνικές οικογένειες προερχόμενες από τα όρια της Ανατολίας. Η επίσημη ονομασία του, ωστόσο, από την ίδρυση μέχρι τις μέρες μας ήταν Ατσαδάρα. Ασχολούνταν οι κάτοικοι κυρίως με καπνοπαραγωγή. Μετά, η Κατηρίναυκα. Το χωρίο αυτό ιδρύθηκε το 1880 από Έλληνες
οι οποίοι και το ονόμασαν Demirdjikoi. Προήλθαν από μικρασιατικά χωριά Demirdjikoi της Κερασούντας. Μετά από 2-3 χρόνια εγκαταστάθηκαν σε αυτό το χωριό και άλλες οικογένειες από την Ορντού. Ύστερα, Μπεσκαρτάς. Η ονομασία αυτή ήταν τυπική, τοπική σόρη και στην τυρανική, τουρανική γλώσσα σημαίνει πέντε αδέρφια. Οι κάτοικοι του χωριού αυτού κατάγονταν από το χωριό Σάντα της Ανατολίας. Γεωργιεύσκαια. Αυτή είναι η επίσημη ονομασία που δόθηκε στο χωριό το 1866. Κατά την εποχή της ίδρυσής του, όταν 18 ελληνικές οικογένειες από την περιφέρεια της Τραπεζούντας ήρθαν και εγκαταστάθηκαν μόνιμα εκεί. Κωνσταντίναυκα ή Άκαπα. Το 1882 οι Έλληνες της Ανατολίας και συγκεκριμένα από την Κωτίωρα, Κερασούντα και Μπουλαντζάκ μετανάστευσαν στον Καυκασό και ίδρυσαν στο έδαφος της Αμπχαζίας το δικό του οικισμό. Μανέα ή Λακόμπα. Το χωρίο αυτό ιδρύθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα από μετανάστες της περιφέρειας της Τραπεζούντας. Μαρινίνσκαε ή Χαλαϊτζικόι. Το χωρίο αυτό ιδρύθηκε το 1878 από Έλληνες μετανάστες από την Τραπεζούντα. Μιχάηλαυκα ή Κούμα. Το χωρίο αυτό ιδρύθηκε το 1880 από Έλληνες από την Αργυρούπολη, Τραπεζούντα, Σούρμενα και κάποια χωρία της περιοχής της Σάντας. Αυτοί έφτασαν στο χωριό αυτό για πρώτη φορά το 1879 και ήταν λιθοξόοι. Παύλαυσκαια, Χουρμαλούκ ή Χουρμαλή. Αρχικά 49 οικογένειες από την Κωτίωρα μετανάστευσαν το 1882 στα σύνορα της Αυτοκρατορικής Ρωσίας και εγκαταστάθηκαν στην Αμπχαζία ιδρύοντας ένα νέο οικισμό με την ονομασία Χουρμαλή. Πιτρόφσκαια ή Αλάν. Το 1887 στο έδαφος της Αμπχαζίας ιδρύθηκε ένα ακόμη ελληνικό χωριό με την ονομασία Πιτρόφσκαια ή Αλάν. Σε αυτό το μέρος εγκαταστάθηκαν 33 οικογένειες που κατάγονταν από την περιφέρεια της Τραπεζούντας. Πιπεράντον. Το χωριό αυτό ιδρύθηκε στην περιοχή του Γιουμιστά. Οι πρόγονοί του κατάγονταν από το χωριό Σάντα της περιφέρειας της Τραπεζούντας. Όλγινσκαϊέ ή Μεσοχώρη. Το χωρίο αυτό ιδρύθηκε επίσημα το Μάιο του 1869 στην εκβολή του ποταμού Ματζάρα. Ο τόπος αυτός είναι ορεινός, αλλά δίπλα του υπάρχει μια εύφορη κοιλάδα. Από τους αρμόδιους είχε καθοριστεί πως αυτή η κοιλάδα έπρεπε να οικιστεί μόνο με 30 οικογένειες από την Ανατολία. Η κυριότερη ασχολία τους ήταν και πάλι καπνοπαραγωγή. Αμπαζάντου. Έως τις μέρες μας οι κάτοικοι του χωρίου αυτού το ονομάζουν και Ταν, που είναι αραβική λέξη και μεταφράζεται στα ελληνικά ως χαραυγή. Την ονομασία αυτή οι Έλληνες μετανάστες την έφεραν από την Ανατολία και συγκεκριμένα από την περιφέρεια της Τραπεζούντας. Νικολαεύσκαε. Το χωριό αυτό ιδρύθηκε από Έλληνες μετανάστες της Ανατολίας στα τέλη του 19ου αιώνα. Άνουχβα. Στην Αμπχαζία υπήρχαν και τα ελληνικά χωριά κάτω Άνουχβα, Άνω Άνουχβα ή Μέσο Άνουχβα. Όλα αυτά είχαν ιδρυθεί από Έλληνες μετανάστες της Ανατολίας πάλι στα τέλη του 19ου αιώνα. Αμπτκέλ. Υπήρξε το πιο μικρό ελληνικό χωριό που ιδρύθηκε από Έλληνες της Ανατολίας στα εδάφη της Αμπχαζίας. Αμτζάρα. Αυτό το χωριό εμφανίστηκε στην περιοχή Γουμιστά μετά το Ρωσο-Οθωμανικό πόλεμο του 1877-78. Κάτω Κιάνο Απιάντς. Αυτά τα χωριά εμφανίστηκαν στα εδάφη της Αμπχαζίας στην περιοχή Γουμιστά στα τέλη του 19ου αιώνα επίσης. Απούσκα. Το χωριό ιδρύθηκε από ελληνικές οικογένειες της Ανατολίας. Καμάν, ελληνικές οικογένειες με καταγωγή από την Ανατολία ίδρυσαν το χωρίο αυτό στα τέλη του 19ου αιώνα. Γεργεμής, το χωρίο αυτό ιδρύθηκε από Έλληνες Ανατολίας στα τέλη του 19ου αιώνα, όπως και το χωριό Γερτζεούλη. Αυτό όσον αφορά
την Απχαζία και έχουμε εδώ την περιοχή Αχαλτσίχ. Το 1864 μια ομάδα Ελλήνων που είχε εγκαταλείψει αναγκαστικά την Ανατολία και μετανάστευσε στην επικράτεια της Ρωσικής Αυτοκρατορίας διασπάστηκε σε μικρότερες ομάδες προς αναζήτηση τόπου μόνιμης εγκατάστασης στα κυβερνεία Κουταΐδας και Τυφλίδας. Το 1866 μια από αυτές, αποτελούμενη από 33 οικογένειες, επέλεξε ως τόπο εγκατάστασης την τοποθεσία Μοντέκ της περιοχής Αχαλτσίχ της Γεωργίας. Και τέλος περνάμε στην περιοχή, στην γνωστή πλέον Τσάλκα. Εκεί υπήρχαν δεκάδες χωριά, ωστόσο θα αναφερθούμε σε, ας το πούμε έτσι, γνήσια ποντιακά χωριά, δηλαδή από Έλληνες που ήταν καθαρά ποντιακής καταγωγής και όχι μεικτοί Έλληνες, στους οποίους μπορούμε να αναφερθούμε στο τέλος της συζήτησής μας. Ο οικισμός Σιμέρα, χωριό με αυτή την ονομασία, υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει στις μέρες μας στην περιοχή της Τραπεζούντας. Μέρος των κατοίκων του, όπως και άλλων χωριών στην περιοχή της Τσάλκας, μετανάστευσε το 1830 στα όρια της Γεωργίας. Εγκαταστάθηκαν αρχικά στο χωριό Μπεστασέν, όπου έζησαν μέχρι το 1835. Σε αυτό το διάστημα οι Έλληνες που έφευγαν από την ημέρα της Τραπεζούντας μετανάστευσαν στα βοσκοτόπια του χωριού Μπεστασέν. Εκεί ίδρυσαν ένα νέο οικισμό με την ίδια ονομασία, με το παλιό τους όνομα Ημέρα. Στην Ανατολία, δίπλα στην παλιά Ημέρα, υπήρχε και ένα άλλο ελληνικό χωριό, το Ματσούκα. Μέρος των κατοίκων του θα μετανάστευε σε διάφορα χωριά της Τσάλκας, όπως στη Νέα Ημέρα, στο Ρεχά και στο Μπασκοή. Μετά έχουμε το Κιουμπέτ. Οι πρόγονοι των κατοίκων αυτού του χωριού ζούσαν στην περιοχή Χαϊδάρη του κυβερνίου Κάρς, όπου είχαν εγκατασταθεί στις αρχές του 19ου αιώνα από την περιφέρεια της Τραπεζούντας. Γι' αυτό και γνώριζαν αρκετά καλά την μητρική τους γλώσσα. Εξαιτίας της έξαρσης των εθνικιστικών παθών των μουσουλμάνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είχαν ξεσπάσει οι διωγμοί εις βάρος του ελληνικού και γενικότερα του χριστιανικού πληθυσμού της Τραπεζούντας, με αποτέλεσμα πολλές ελληνικές οικογένειες να μεταναστεύσουν στο κυβερνείο του Κάρς και να εγκατασταθούν μόνιμα εκεί. Η επιλογή της τοποθεσίας αυτής δεν ήταν τυχαία, αφού η περιοχή αυτή συνόρευε με την ομόθρησκη Ρωσία. Οι Έλληνες θεώρησαν ότι σε περίπτωση ανάγκης θα ήταν εύκολο να καταφύγουν στα ρωσικά έδαφη. Και έτσι στα εδάφη της Τσάλκας, οι πρόγονοι των κατοίκων του χωρίου Κιουμπέτ εμφανίστηκαν το 1830. Νέων Χαραμπά είναι επίσημη κρατική ονομασία από ελληνική λέξη νέων και αραβική λέξη χαραμπά που σημαίνει ερείπια. Γενικιώει στην τοπική λαϊκή διάλεκτο των τουρανόφωνων Ελλήνων και αποτελείται από δύο τουρανικές λέξεις γενή που σημαίνει νέων και κιώει το χωριό. Ιδρύθηκε το 1831 από Έλληνες του κυβερνίου Κάρς. Όμως εκεί εγκαταστάθηκαν πιο νωρίς από την περιφέρεια της Τραπεζούντας. Η δεύτερη ομάδα των μεταναστών έφτασε στο χωριό το 1863. Το χωριό Σάντα, η επίσημη κρατική ονομασία που μεταφέρθηκε από την Ανατολία και έχει την λατινική προέλευση που σημαίνει η Αγία. Οι κάτοικοι του έως και τις μέρες μας μιλούσαν την Ποντιακή διάλεκτο. Οι πρόγονοι τους κατάγονταν από το ομώνυμο χωριό της περιφέρειας της Τραπεζούντας. Το 1830 μαζί με τους Έλληνες της Αργυρούπολης και Μπαντέν ίδρυσαν το πρώτο ελληνικό χωριό Μπεστασέν της Τσάλκας. Αργότερα από την Ανατολία ήρθαν και άλλοι συγγενείς τους και τότε το 1835 πήραν την απόφαση για την ίδρυση του ξεχωριστού δικού τους χωριού. Και ο οικισμός Ταρσόν, επίσημη σοβιετική ονομασία. Οι κάτοικοι του χωρίου είχαν την προέλευσή τους από το ομώνυμο χωρίο της Ανατολίας, οι οποίοι μετανάστευσαν εκεί το 1830 και εγκαταστάθηκαν στο χωρίο Κιουμπέτ της Τσάλκας.
Με την πάροδο του χρόνου μερικές οικογένειες μετακόμισαν στο βοσκό τοπό λεγόμενο Γιαγιλά και εγκαταστάθηκαν εκεί και πήραν την απόφαση, και μιλάμε για δεκαετία 40-50 του 19ου αιώνα, να μείνουν εκεί για πάντα και το ονόμασαν Ταρσωμά. Και τώρα μπορούμε να αναφερθούμε σε πιο ελεύθερο θέμα, για το οποίο δεν χρειάζεται πλέον να κοιτάω το υλικό από τα πρώην Σοβιετικά αρχεία, και πρόκειται για την σύγχρονη μετανάστευση που έγινε πριν από περίπου 3 δεκαετίες, για την μετανάστευση των Ελλήνων πλέον από τις δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στην Ελλάδα. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε με τον Γκορμπατσιόφ και με την Περεστρόικα, όταν άνοιξαν τα σύνορα και πλέον μπορούσαν οι λαοί της Σοβιετικής Ένωσης, και όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και οι Γερμανοί της Ρωσίας, του Καζαχστάν, τότε δεν γνωρίζαμε καν ότι υπήρχαν αυτοί. Ανακαλύψαμε τώρα. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον 2 εκατομμύρια άνθρωποι, όχι μόνο Γερμανοί αλλά και άλλων εθνικοτήτων, μετανάστευσαν από την πρώην Σοβιετική Ένωση στην Γερμανία. Περίπου 1 εκατομμύριο στο Ισραήλ, ανάμεσα στους οποίους φυσικά υπάρχουν πολλοί Εβραίοι, αλλά και πολλοί άλλοι λαοί, κάποιοι που είναι παντρεμένοι με Εβραίες ή Εβραίους. Το ίδιο έγινε και με τους Έλληνες. Τα πρώτα χρόνια της Περεστρόικας απλώς οι Έλληνες έρχονταν στην Ελλάδα για εργασίες και για να προετοιμάσουν ορισμένοι, οι περισσότεροι, το έδαφος για την οριστική μετακόμιση, μετανάστευση στην Ελλάδα. Οργανωμένα όμως, τουλάχιστον όπως φαίνεται από τις στατιστικές, φημίζονται τα χρόνια 1990 με 1993. Το κύριο μέρος των Ελλήνων μετανάστευσε εκείνα τα χρόνια. Γιατί μετά μειώθηκε πλέον η ροή, πλέον όσοι ήθελαν να μεταναστεύσουν ήρθαν εδώ, άλλοι εγκαταστάθηκαν στην Ρωσία. Αυτά. Τώρα, τα τελευταία χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης, ήμουν τότε στο Λύκειο, ηλικίας Λυκείου, και πλέον μαθαίναμε την ιστορία σαν μεγάλοι άνθρωποι. Και κάθε χρόνο πηγαίναμε στα χωριά μας, συγκεκριμένα στην Τσάλκα, εμείς στην Άνω Τσάλκα, στο χωριό Χαντό, και συζητούσαμε αυτά τα πράγματα και έλεγαν οι παλιότεροι ότι επιτέλους έφτασε η στιγμή να γυρίσουμε στην πατρίδα μας και στην Ελλάδα. Και εδώ θέλω να αναφερθώ σε ένα πολύ ενδιαφέρον γεγονός, το οποίο μου προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον, το οποίο μελέτησα ύστερα, όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο. Εκεί στα χωριά, όταν λέγαμε ότι θα μεταναστεύσουμε σύντομα όπου να είναι στην Ελλάδα, η Ελλάδα στα ελληνικά, στα ρώσικα είναι Γκρέτσια. Και θυμάμαι όταν αναφερόμασταν σε αυτήν την ονομασία, πετάγονταν οι θείες μας εκεί και έλεγαν όχι σε καμία περίπτωση. Ναι, μεν θα πάμε εκεί, σε αυτό το μέρος που λέγεται Ελλάδα, αλλά δεν είναι Ελλάδα, δεν είναι Γκρέτσια, είναι Μωρά. Έτσι ονόμαζαν την Ελλάδα σε ορισμένα χωριά. Και μου προκάλεσε ενδιαφέρον, πολύ περιέργεια αυτό το γεγονός. Και όταν πέρασα πλέον στο πανεπιστήμιο, είχα πλέον πρόσβαση σε μεγάλες κρατικές βιβλιοθήκες, και έμαθα το εξής, ότι αυτοί αποκαλούσαν την Ελλάδα Μωρά, συγκεκριμένα Μωριάς. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί είχαν καταγωγή τον Μωριά, την Πελοπόννησο. Απλώς οι Ρώσοι ονομάζουν την Πελοπόννησο Πηλαπανές. Έτσι γνωρίζαμε. Μετά πρέπει να εξειδικευτεί κανείς για να μάθει ότι η παλιά ονομασία της Πελοποννήσου ήταν Μωριάς. Άρα,
Φεύγοντας από την Πελοπόννησο, από τον Μοριά, αυτοί πέρασαν τεράστια ιστορία, φυσικά εκατοντάδων ετών, και μαζί τους έχουν μεταφέρει και αυτή την ονομασία. Και πριν το 1830, που δεν υπήρχαν τότε τα εθνικά κράτη, δεν υπήρχε η Ελλάδα όπως είναι τώρα παραδείγματος χάρη, τότε όχι ότι οι άνθρωποι ήταν τοπικιστές, αλλά ονόμαζαν την πατρίδα τους εκείνη την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Η Πόντη τον Πόντο, η Μικρασία της τη Μικρασία, η Κρητική για παράδειγμα την Κρήτη, η Πελοποννήσι την Πελοπόννησο και τα λοιπά. Λοιπόν, τι μας δίδαξε αυτό? Ότι στην πραγματικότητα ο Πόντος, η Πόντι, ο Πόντος, η Ποντιακή ιστορία είναι πολύ πιο τεράστια από αυτό που γνωρίζουμε και μπορεί να αναλάβει πολύ μεγαλύτερο ρόλο, ο οποίος μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικά πράγματα σε τέτοια ζητήματα όπως η αναγνώριση, παραδείγματος χάρη, της γενοκτονίας των Ποντίων. Και πώς θα γίνει αυτό? Ο Πόντος στην πραγματικότητα δεν είναι μια αποκλειστική ζώνη όπου ζούσαν οι γνήσιοι πόντι, ξέρετε, όπως τους γνωρίζουμε σήμερα, έτσι που χορεύουμε και τους χορούς τους και κάποιοι μαθαίνουν και τη γλώσσα των ποντίων κτλ. Στην πραγματικότητα, η ιστορία μας αποδεικνύει ότι ο Πόντος ήταν ένα, δεν ήταν απλώς ποντιακή περιοχή, ήταν μια περιοχή η οποία ένωνε όλη την Ελλάδα, όλους τους Έλληνες, γιατί στρατηγικά, γεωγραφικά ήταν πέρασμα για τους λαούς της ηπειρωτικής, νησιωτικής Ελλάδας στην Ρωσική Αυτοκρατορία. Τι σημαίνει αυτό? Οι φυλές οι ελληνικές από την Ελλάδα περνούσαν από εκεί, έμεναν κάποια χρόνια, 100, 200, δεν έχει σημασία, ανακατεύονταν με τους ντόπιους, για παράδειγμα, εντάξει, από τις θείες μου έμαθα αυτό το πράγμα, ότι έχουμε ρίζες και από την Πελοπόννησο, όμως η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, αυτή πιθανολογείται να έχει καταγωγή από την Αργυρούπολη, του Πόντου, και να ήταν αυτό που λέμε η γνήσια Πόντια, έτσι. Κάτι που σημαίνει ότι όλοι οι λαοί, οι ελληνικές φυλές ανακατεύτηκαν εκεί με τους ντόπιους, και έτσι οποιοδήποτε άλλος από την Ελλάδα έχει τον Πόντιο μέσα τους. Γι' αυτό οι άλλες φυλές αναγνωρίζουν πολύ πιο εύκολα, ξέρετε, τον ποντιακό πολιτισμό. Ας πούμε, σε Αθηναίους, σε Θεσσαλονικείς, σε Θρακιώτες, είναι πολύ πιο οικείος ο ποντιακός πολιτισμός. Η ποντιακή χώρη, αν θέλετε, ακόμα και η γλώσσα και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί? Ναι, εντάξει, υπάρχει στο DNA τους αυτό το ελληνικό πνεύμα. Αλλά η ιστορία μας αποδεικνύει άλλη μια φορά ότι όλες οι ελληνικές φυλές στον Πόντο ανακατεύονταν μεταξύ τους. Και έτσι ο Πόντος δεν είναι το κάτι αποκλειστικό που ανήκει στους Πόντιους, δηλαδή στους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν και μιλάνε ποντιακά, ξέρουν και τους χώρους, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες. Τι ρόλο μπορεί να παίξει αυτή η ιστορία σε ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα όπως η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων? Έχετε ακούσει ποτέ να οι Εβραίοι, για παράδειγμα, να σπάνε σε πάρα πολλοί χιλιάδες κομμάτια και να το κάθε κομμάτι να διεκδικεί από μόνο του την αναγνώριση της γενοκτονίας των Εβραίων, για παράδειγμα, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από τους Γερμανούς, από τους Ναζί, για την ακρίβεια, έτσι. Όχι. Ενωμένοι επιδίωκαν την αναγνώριση. Περίπου το ίδιο πράγμα είχε συμβεί και με τους Αρμένιους. Να, τώρα πρόσφατα, πριν από μερικές μέρες, ο Biden αναγνώρισε την γενοκτονία των Αρμενίων. Γιατί?
Εντάξει, ένας από τους λόγους είναι ότι οι Αρμένοι έχουν αρκετοί Αρμένοι έχουν εγκατασταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκριμένα στην Δυτική Ακτή, στο Λος Άντζελες πάρα πολύ υπάρχουν κοινότητες αρμενικές εκεί. Η γενοκτονία των Αρμενίων αναγνωριστήκε και από την Γαλλία και σε αυτή την ιστορία έπαιξε τεράστιο ρόλο και οι Αρμένοι, οι κοινότητες, οι αρμενικές της Γαλλίας. Τι κάνουμε εμείς, αφού οι Έλληνες είναι παντού. Μόλις πρόσφατα έμαθα ότι όχι 2 εκατομμύρια, αλλά 3 εκατομμύρια Έλληνες ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δηλαδή το 1% του πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτείων, που είναι μια τεράστια χώρα με χιλιάδες έθνη και είμαστε 1%, είναι τεράστιο ποσοστό. Δεν θα μαλώσουμε τώρα μεταξύ μας φυσικά, αλλά μεταξύ μας τώρα, το κάθε χωριό μας, οποιοδήποτε, όχι μόνο Ποντιακό, πάρτε όποια χωριά θέλετε της υπόλοιπης Ελλάδας, έχουν 1.000 σωματεία. Δηλαδή, το ένα χωριό που μπορεί να είχε 500.000 κατοίκους, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει 10, 20, 30 συλλόγους σωματεία. Και έτσι δεν είμαστε ενωμένοι. Ο καθένας προσπαθεί για το δικό του. Είναι και πολιτικοποιημένα τα σωματεία, τουλάχιστον στο παρελθόν. Τώρα ο κόσμος βέβαια δεν ασχολείται και τόσο πολύ με αυτά τα ζητήματα. Και λόγω της οικονομικής κρίσης και άλλος λόγος είναι ότι ηρέμησαν αυτά τα πράγματα, αυτά τα πνεύματα, οι μεταναστευτικές ροές, έτσι, γιατί το τελευταίο που είχαμε ήταν η ροή από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια, γιατί μέχρι τα τέλη της δεκαετίας 90 συνεχιζόταν η ροή, δηλαδή εδώ και 20-25 χρόνια έχουμε την σχετική ηρεμία. Ωστόσο, αυτή η διάσπαση. Λοιπόν, η ιστορία μας αποδεικνύει και ειδικά ο χώρος του Πόντου στο οποίο συγκεντρώθηκαν οι Έλληνες από όλη την Ελλάδα, έτσι, την σημερινή, την χθεσινή, από την Μεγάλη Ελλάδα, αποδεικνύει η ιστορία ότι ενωμένοι θα μπορούσαμε να καταφέρουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Και δεν μιλάω μόνο για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Πομπιών, αλλά και σε άλλα ζητήματα. Γι' αυτό θέλουμε να ελπίζουμε γρήγορα να περάσει αυτή η οικονομική κρίση, να βγούμε στο φως, να περάσει και αυτή η πανδημία και ελπίζω με νέο και καθαρό μυαλό να μπορέσουμε να σκεφτούμε πολλά πράγματα, να ενωθούμε επιτέλους και να προχωρήσουμε μπροστά.